Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Επέλεξα στον τίτλο αυτού του βλοκ να χρησιμοποιήσω μισό στίχο από τον Ανδρέα Κάλβο, ο οποίος έγραφε τότε «Όσοι το χάλκιον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγών δουλεία σας έχωση. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία». Και εγώ το παράφρασα Μάλλον χρησιμοποίησα τον τελευταίο στίχο. Θέλει αρετήν και τόλμην και αληθινή αγάπη. Πρόσθεσα η ελευθερία. Φυσικά για να έκανε ρήμα και να είναι ε, πιο ταιριαστό με την πίεση του κάλβου, η οποία φυσικά είναι γραμμένη στην καθαρεύουσα Οπότε έχει τα τελικανή έπρεπε να ήταν θέλει αρετήν και τόλμην και αληθινή αγάπη η ελευθερία. Καλημέρα, καλή α, Πρωτομαγιά, καλό μήνα, το καλημέρα εντάξει εγώ είναι πρωί που, το β, που γυρίζω το βίντεο για σας α, α, είναι απόγευμα που θα το δείτε και έχουμε σήμερα μία θεματάρα. Μία φίλη μου έχει στείλει ένα email το οποίο είναι θα έλεγα ένα email που αντιπροσωπεύει πάρα πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα σήμερα το story της κοπέλας, όχι ακριβώς τα γεγονότα που συμβαίνουν, αλλά οι συνθήκες, και θα το διαβάσω με τον γνωστό τρόπο. Προσδεθείτε. Τον αγαπώ, αλλά δεν τον ποθώ. Αγαπητή Θέκλα, καλό μήνα, καλό μήνα και σε σένα. Και καλή πρώτο μαγιά είπαμε. Και ευχαριστώ θερμά προσωπικά για όλο αυτό το διάστημα που ψάχνω μέσα από τις λέξεις σου ανάσες δροσιάς. Τι ωραίο αυτό που έγραψες. Σε παρακολουθώ καιρό τώρα και θα προσπαθήσω να συνοψίσω τη ζωή μου και κυρίως αυτό που με βασανίζει. Αν κρίνεις, θα χαρώ πολύ να ακούσω τη γνώμη σου σε vlog. Είμαι 45 χρονών. Παντρεμένη 20 χρόνια. Έχω ένα παιδί που σπουδάζει. Άρα παντρεύτηκε στα 25 σου στην εφηβεία σου ακόμη. Πάμε στα 26 χρόνια ολοκληρώνεται η ανάπτυξη των πρόσωπων με το οποίο στα κορίτσια. Είμαι αρκετά πετυχημένη, δημιουργική, αγαπητή. Μοιάζω σε όλους εξωστρεφείς, χαρούμενη, δοτική. Όχι πως δεν έχω και αυτά τα στοιχεία, αλλά πιστεύω πως έχω μια χρόνια περιστασιακή κατάθλιψη, αν μπορείς να το πεις έτσι, που έρχεται με λεπορεί, με διαλύει και σιγά σιγά επανέρχομαι. Το μόνιμο μου ζήτημα ήταν η ελευθερία. Αν και δεν πρόλαβα να μείνω πολλά χρόνια μόνη, είχα έντονη ερωτική ζωή, άλλα ζαγόρια χωρίς να ολοκληρώνω, αλλά αντλούσα πολύ χαρά μέσα από αυτό, αν και τότε υπήρχαν περίοδοι μελαγχολικοί. Ένιωθα γεμάτη, ή έτσι νομίζω. Ωθεί τόσο πολύ με στο μυαλό μου, που συχνά αμφιβάλλω τι από και επιθυμώ είναι πραγματικότητα και τι όχι. Έχεις χάσει τον εαυτό σου, φίλε νάδα. Ο άντρα μου είναι ένας υπέροχος άντρα, πάντα εκεί στα δύσκολα, με μια ματιά για τα πράγματα, αγαπητική, μαλακή. Είναι ένας ικανός στη δουλειά του άνδρα, όχι μορφωμένος, αλλά άξιος, με μια παιδεία και οριμότητα που μοιάζει έμφυτη πέρασε πολλά στη ζωή του, δεν γκρινιάζει ποτέ, με ανακουφίζει σε ό,τι και αν συμβαίνει, είναι πάντα εκεί. Τον εκτιμούν όλοι για τη σοβαρότητα και τη ζεστασιά που εκπέμπει. Επίσης είναι ένας πολύ γοητευτικός άντρα, όμορφος τολμώ να πω, ακόμη και σήμερα στα 55 του, ωστόσο δεν έχει ενδιαφέροντα. Όταν τελειώνει με τη δουλειά κάθεται συνέχεια σπίτι και βλέπει ταινίε, ενώ εγώ κάνω τόσα πολλά και δεν έχει χιούμορ. Βαριέμαι κάπως μαζί του από πάντα. Εδώ θέλω να σας συστήσω με πάρα πολύ αγάπη. Μην παντρευτείτε ανθρώπους που βαριέστε. Είτε άνδρες που βαριέστε, είτε γυναίκες που βαριέστε. Όταν ο άλλος μας προκαλεί ανία, τότε σημαίνει ότι τα κύματα του εγκεφάλου μας δεν συντονίζονται τα vibes μας που λένε στην καθομιλουμένη ή στην αγγλιστή. Σημαίνει ότι εκπέμπουμε σε διαφορετικά μήκη κύματο. Σπάνια κινητοποιείται αν δεν το ξεσηκώσω και δεν επιμείνω εγώ. Το ζήτημα είναι πως ενώ τον αγαπώ πολύ δεν τον ποθώ. Μετά τον πρώτο καιρό του κεραυνοβόλου έρωτα μου έφυγε επιθυμία. Έχουμε πει πολλές φορές εδώ σε αυτό το κανάλι ότι ο κεραυνοβόλος έρωτας είναι επικίνδυνος και ότι συνήθως κρύβεται ψυχοπαθολογική έλξη γύρω από ένα κεραυνοβόλο έρωτα ή οπωσδήποτε μία μαγική οδός διαφυγής. Το να πιστεύει ο άνθρωπος τον κεραυνοβόλο έρωτα σημαίνει ότι πιστεύει ότι εκεί που η ζωή μου είναι σκατά, εκεί που η ζωή μου είναι χάλια ή εκεί που η ζωή μου είναι στάσιμη, θα έρθει ο φτερωτός θεός του έρωτα και θα μου κεραυνοβολήσει ή θα μου ρίξει κεραυνό ή ο Θεός έρωτας θα μου ρίξει το βέλος και θα ερωτευτώ και επειδή θα ερωτευτώ η ζωή μου θα γίνει τέλεια. Αν δεν είναι έτσι, αν δεν γίνεται έτσι. Και είπαμε πολλές φορές εδώ στα βίντεο ότι αν πρόκειται καθαρά για σαρκική έλξη, για σαρκικό έρωτα, δηλαδή δυο καινούργιοι ερωτικοί σύντροφοι που έρχονται κοντά ο ένας στον άλλο, αυτό θα κρατήσει το πολύ τρει μήνες. Αυτός ο ενθουσιασμός ο οποίος είναι ορμονικός μετά τον πρώτο καιρό του κεραυνοβόλου έρωτα μου έφυγε επιθυμία λες. Άρα δεν τον ερωτεύτηκες ποτέ. Είχε έτσι, μπήκε σε μια φάση infatuation λέγεται στα αγγλικά. Παραμυθιάστηκες ρε παιδί μου. Μπήκε σε ένα μικρό σε διάρκεια λιμέρα, και μετά βγήκε από αυτό και είδε την πραγματικότητα. Εγώ είχα άλλε ανάγκε στο σεξ. Μου αρέσουν οι πειραματισμοί, η φαντασία, όχι κάτι τρελό. Εκείνο πιο απλό, συμβατικό. Επίση, παιδιά, Παντρευόμαστε άνθρωπο που ταιριάζουν στο σεξ. Που έχουμε παρόμοια λύπητο, είτε παρόμοια υψηλή λύπητο, είτε παρόμοια μεσαία λύπητο, είτε παρόμοια χαμηλή λύπητο. Λύπητο είναι η ερωτική επιθυμία. Οι άνθρωποι με υψηλή λύπητο έχουν πολλές ερωτικές επιθυμίες και είναι διαθέσιμοι. Να πειραματιστούν στην ερωτική του σχέση, να δοκιμάσουν να κάνουν σεξ σε διαφορετικά μέρη του σπιτιού, ή τέλο πάντων να δοκιμάσουν να κάνουν πράγματα έτσι πιο περιπετειώδη με το σύντροφό του. Ή άνθρωποι που έχουν μέση λύπητο κάνουν σεξ, αλλά δεν είναι και το καλύτερό του και δεν το θέλουν και συνέχεια. Και οι άνθρωποι με χαμηλή λύπητο, αραιά και πού. Δεν έχουμε σεξουαλικέ επαφές 10 χρόνια τώρα κοιμόμαστε σε χωριστά κρεβάτια γιατί έχω ανήσυχο ύπνο και τον ενοχλώ. Δεν κάνουμε μαζί πράγματα παρά μόνο γιορτές και καλοκαίρια και τότε εγώ φυσικά ασφιχτιώ. Εννοείται τι ζωή είναι αυτή να σε παντρεμένη και να βρίσκεστε περιστασιακά. Έτσι περιστασιακά όπως βρίσκεσαι με την κατάθλιψή σου, περιστασιακά βρίσκεσαι και με τον άντρα σου. Αναρωτιέμαι και νιώθω αμήχανα και σαν να δουλεύω τον εαυτό μου. Όχι σαν δουλεύει τον εαυτό σου, κοροϊδεύει τον εαυτό σου κανονικότητα. Κανονικότητα. Λέω τώρα τι, τώρα κάνουμε πως δεν τρέχει τίποτε. Είμαστε μια ευτυχισμένη οικογένεια και όλα καλά, ενώ όταν δεν μοιραζόμαστε πράγματα στην καθημερινότητα. Δεν φταίει βέβαια αυτό. Έχω κι εγώ ευθύνη σε αυτό που η ζωή μου είναι πολύ έντονη και φεύγω πρωί, επιστρέφω αργά το βράδυ. Ζήτημα να έχουμε ένα δεκάλεπτο μέσα στη μέρα για τα βασικά. Φαντάζομαι τι κράξιμο θα φάω αγαπητή μου θέκλα και νιώθω να με κόβει υδρότα. Αλλά εσύ κάνε τη δουλειά σου μπα και ταρακουνηθώ. Ελπίζω να μην φά κράξιμο στα σχόλια. Στα σχόλια ελπίζω να μην φά κράξιμο. Και κοιτάξτε, μήπω σα κοιτάω αυστηρά. Γιατί shit happens και ο καθένα από εμά θα μπορούσε να βρίσκεται στη θέση αυτή τη γυναίκα. Έχω κάνει κανένα δυο παράλληλε σχέσει όλα αυτά τα χρόνια. Μου έλειπε πολύ όχι μόνο το σεξ αλλά και συναισθηματική επαφή. Το να νιώθω δηλαδή ερωτικό ζευγάρι με κάποιον. Ο άντρα μου και εγώ φοβάμαι πως έχουμε μια φοβερά συνεξαρτητική σχέση. Δεν μπορώ να νιώσω ασφάλεια αν δεν ξέρω πως είναι στο σπίτι, πως θα είναι πάντα εκεί για μένα, πως αν πονάω θα ξαπλώσω δίπλα του και θα μου περάσουν όλα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι συνεξαρτητική η σχέση σας. Εξαρτητική μάλλον είναι η σχέση σας, όχι συνεξαρτητική. Γιατί συνεξάρτηση έχει άλλη έννοια. Σαν να είστε εξαρτημένοι ο ένας από τον άλλον ή εξαρτημένοι ο ένας από την ιδέα του άλλου. Ταλαιπωρούμε απίστευτα μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να είμαι ελεύθερη και να υπάρχει πιθανότητα κάποια στιγμή να ζήσω έναν έρωτα, έναν όμορφο ερωτικό δεσμό που να γελάω, να μοιράζομαι, να νιώθω ποθητή μέσα σε αυτό. Η σχέση με τον άντρα μου θυμίζει σχέση πατέρα-κόρη. Είναι πάντα εκεί να με ταντεύει, αλλά και εγώ νιώθω απίστευτε ενοχέ, μην τυχόν και τον πληγώσω, μην τυχόν και τον προσβάλλω, αν και με τη συμπεριφορά μου το κάνω, μην τυχόν και τον εγκαταλείψω, την ίδια στιγμή βέβαια που φοβάμαι και εγώ να εγκαταλειφθώ. Αν μπορούσα να εσωκλήσω τη ζωή μου σε τρει λέξει, θα έλεγα φόβο, ενοχή, επιθυμία επιθυμία που συχνά επισκιάζει τα λαδιό και αυτό είναι ο φαύλος κύκλος της ζωής μου. Πώς ζείτε τις ζωές σας έτσι. Ή πώς ζούμε τις ζωές μας έτσι για να είμαι πιο ακριβόλογη. Ξέχασα να πω πως οι γονεί μου και όλος ο περίγυρος είναι ή ήταν μαζί του γιατί αυτός φαίνεται ο σοβαρός και ο καλός και εγώ πάντα η ονειροπόλα, επιπόλαια και τα σχετικά. Τώρα που συναντάω εδώ και ένα χρόνο έναν διαζευγμένο άντρα στην ηλικία μου χωρίς να κατονομάζουμε την κατάσταση, απλώς μοιραζόμαστε πράγματα, κάνουμε σεξ όταν θέλουμε και είμαστε πολύ δεμένοι, δεν προσδοκώ σε κάτι πιο σοβαρό και πώς άλλωστε, πώς να προσδοκείς αφού είσαι παντρεμένη, έχω πέσει σε κατάθλιψη πάλι λόγω ενοχών και τη συμπεριφορά μου. Μα πόσο να αντέξω μακριά από τον έρωτα, εγώ που αισθάνομαι πως είναι το μόνο που γεμίζει χαρά τη ζωή μου και α κάνω χίλια πράγματα. Του είπα πρώτη φορά του άντρα μου πω σκέφτομαι ακόμη και το χωρισμό, αλλά τρελαίνομαι στην ιδέα να τον πληγώσω και να διαλύσω την κοινή ζωή μα και πω εγώ και εγώ πώ θα ζω χωρί αυτόν. Και εκείνο ήρεμα μου απάντησε: Δεν μπορεί να σκέφτεσαι πάντα του άλλου. Ωραίο. Ωραίο. Δεν μπορεί να σκέφτεσαι πάντα του άλλου. Εγώ δεν μπορώ να ελέξω πάντα τα πράγματα, δεν ξέρω καν τι θα μου συμβεί αύριο, αλλά αν εσύ αισθάνεσαι πω δεν μπορεί, τότε να δει τον εαυτό σου. Δεν θέλω ένα δυστυχισμένο άνθρωπο δίπλα μου και δεν σου αξίζει. Μου είπε και αμέσως πάλι έτρεξα στην αγκαλιά του και του έλεγα πόσο υπέροχος άντρα είναι και πώς να τον εγκαταλείψει κανείς. Δεν ξέρω τι φάση ο άντρας σου κόρη, τι φάση. Είναι όντως τόσο όριμος Πάντω όριμο φαίνεται με αυτά που λέει. Αλλά ένα όριμο άνδρα, αν έχετε για 10 χρόνια να μην έχει σεξουαλική επαφή με τη γυναίκα του, αν έχετε για 10 χρόνια να ζω στο ίδιο σπίτι και αυτή να είναι στη δική τη ζωή και αυτό στι ταινίε και στον κόσμο του. Μήπω είναι έτσι χειριστικό, μήπω κάνει μια επίκληση στο συνέστημα, δείχνοντα όλη αυτή τη μεγάλο πρέπεια και το γεγονό ότι σε συγχωρεί για όλα αυτά προκειμένου να σε έχει εκεί πέρα. Και μήπως βγάζεις και περισσότερα χρήματα από αυτόν. Σίγουρα φανταζούμε. Αυτά θέκλα μου. Τα γράφω και φοβάμαι πως ακούγομαι κάπως παρανοϊκή. Αλλά η αλήθεια είναι πως έχω ταλαιπωρηθεί με αυτό τόσο πολύ στη ζωή μου. Ακριβώς η ζωή σου δεν είναι καλή. Και οκ, okay, επειδή είχαμε μια πολύ ομαλή εύκολη καθημερινότητα έλεγα, έλεγα να μεγαλώσει το παιδί χωρίς να μου στερώ δουλειές, ταξίδια, φίλους, επιτυχίες. Τώρα το παιδί μεγάλωσε και εγώ παρέμεινα εγκλωβισμένη στον εαυτό μου, στου φόβου, στι ενοχές, στην ατολμία μου. Νιώθω κάπου εδώ την ανάγκη να συγχαρώ τι γυναίκε που είναι ξεκάθαρε μέσα του και παίρνουν τη ζωή του στα χέρια του. Όλοι θεωρούν πω είμαι πολύ δυναμική, αλλά σε αυτό το κομμάτι φαίνεται πω κάτι με κρατάει πίσω. Θέλω τη μια να χωρίσω και την άλλη χάνω τον κόσμο μου κάθε φορά που πλησιάζω σε αυτό. Θα ήθελα πολύ τη γνώμη σου, Θέκλα. Δεν ξέρω αν κατάφερα να το δείξω. Είμαι και ψωροπερήφανη, αλλά υποφέρω πολύ. Και η ζωή περνάει και εγώ είμαι μόνη στην ουσία. Τουλάχιστον έμουν ναι, και ουσιαστικά. Θα υπήρχε πάντα η ελπίδα να βρω μια συντροφιά, ακόμη και αν δεν συμβεί ποτέ. Η ελπίδα όμω θα με κρατούσε ζωντανή. Ευχαριστώ θερμά όπω και να έχει. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλου του ανθρώπου, ό,τι πιο καλό. Θέλει την και τόλμην και αληθινή αγάπη η ελευθερία. Αληθινή αγάπη, αυθεντικές σχέσεις. Αυθεντικές σχέσεις πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μας και έπειτα με τους υπόλοιπους. Αυτή τη στιγμή λυπάμαι που θα σου το πω, αλλά η, πιο, η μόνη αυθεντική σχέση που όπως περιγράφεις έχει στη ζωή σου είναι η σχέση σου με τον εραστή σου. Ο μόνος που ξέρει πραγματικά πως είσαι είναι ο εραστής σου. Ο μόνο ο οποίο ξέρει πραγματικά τι του σου συμβαίνει είναι ο εραστή σου, ενώ ξέρει τη συνθήκη σου. Δεν σου λέω ότι είναι καλή σχέση, τέλεια σχέση και ότι θα, θα ευδοκιμήσει αν χωρί από τον άντρα σου. Απλώ σου λέω ότι με όλου του ανθρώπου με του οποίου συνδέεσαι πραγματικά στη ζωή σου, την αλήθεια σου ολόκληρη την ξέρει μόνο ο εραστή σου. Ότι είσαι παντρεμένη και δυστυχισμένη μέσα στο γάμο σου, αλλά δεν τολμά να χωρίσει, ότι δεν κάνει σεξ με τον άνδρα σου και ότι ψάχνει μια διέξοδο. Λοιπόν, θα σχολιάσω διάφορα πράγματα. Καταρχά, αυτό που περιγράφει σαν έντονη ερωτική ζωή πρωτού γνωρίσει τον άνδρα σου, τον οποίο άνδρα σου παντρεύθηκε στα 25, σου αρέσει ένα παιδί, έχει, κα, κάποιο λάκκο έχει φάβα εδώ πέρα. Γιατί λε ότι, αν και δεν πρόλαβα να μείνω πολλά χρόνια μόνη, είχα έντονη ερωτική ζωή. Άλλαζα αγόρια χωρί να ολοκληρώνω. Αλλά αντλούσα πολύ χαρά μέσα από αυτό. Αν και τότε υπήρχαν περίοδοι μελαγχολικοί. Ένιωθα γεμάτη ή έτσι νομίζω. Λοιπόν, γιατί άλλαζε αγόρια χωρί να ολοκληρώνει πριν να τον άντρα σου. Μήπω έρχεσαι από ένα εξαιρετικά συντηρητικό πουριτανικό περιβάλλον, στο οποίο ήταν αμαρτία να κάνει σεξ πρωτού παντρευτή. Και έτσι βίωνε κάποιε αποσπασματικέ αποσπασματικές εμπειρίες έρωτα μέσα από σχέσεις πλατωνικές χωρίς να ολοκληρώνει που άλλαζε τη μια μετά την άλλη γιατί φαντάζομαι ότι στα 22, σου στα 23, σου στα 20, σου στα 21 σου ένα αγόρι που ξεκινούσατε να κάνετε μια σχέση ήθελε να ολοκληρώσει και άμα δε, εσύ δεν δεχόσουν να ολοκληρώσει, μπορεί να ξενέρωνε οπότε τον άφηνε αυτόν και πήγαινε στον επόμενο μπορώ να φανταστώ ότι είσαι και πολύ ελκυστική γυναίκα και ωραία γυναίκα μπορώ να το φανταστώ αυτό γιατί όντω οι άνθρωποι που είναι γεμάτοι επιθυμία για ζωή και γεμάτοι πάθο είναι και ωραίοι άνθρωποι. Όλοι είμαστε όμορφοι, αλλά κάποιοι βγάζουμε έτσι μια σπιρτάδα στα μάτια περισσότερο γιατί είμαστε σε μια εγρήγορση και είναι ζωντανή η ψυχή μα. Λοιπόν, φιλενάδα. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να είχες από πάντα κατάθλιψη. Πρέπει όπως και δίποτε να κάνεις οξία ψυχοθεραπεία. Όπως και δίποτε. Θα σου απαντήσω στο mail σου και θα σου συστήσω μια ψυχολόγο. Και θα πάσω όπου θε. Απλώ θα σου συστήσω μια που ξέρω πω είναι πολύ καλή. Όχι εμένα, εγώ δεν βλέπω κόσμο, μια άλλη. Εκεί στην περιοχή σου. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να κάνει ψυχοθεραπεία και πρέπει οπωσδήποτε να δει και ψυχίατρο και να γίνει μια διάγνωση για το αν έχεις κατάθλιψη ή όχι και να κάνεις ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσεις την κατάθλιψη παράλληλα με αντικαταθλιπτική θεραπεία. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το φτιάξουμε. Αυτό το οργανικό υπόστρωμα. Γιατί αυτό το οργανικό υπόστρωμα της μακροχρόνιας κατάθλιψης, η οποία είναι υπεθάλπουσα και κατά καιρού βγαίνει στην επιφάνεια και δεν αντιμετωπίζεται θεραπευτικά, είναι ένα εξαιρετικά καλό υπόστρωμα για εξαρτήσει. Ο τρόπο που περιγράφει τη σχέση σου με τα γόρια προτού να γνωρίσει τον άντρα σου ήταν σαν εξάρτηση από τον ενθουσιασμό μια νέα γνωριμία. σω ο συντηρητισμό σου, ίσω ο πουριτανισμό σου, ίσω η θρησκευτικότητα σου, αν είχε δεν ξέρω, δεν μα δίνει πολλέ πληροφορίε, σε κρατούσαν από το να ολοκληρώσει και να βιώσει όντω τον έρωτα και είχε μια εξαρτητική. Όχι είναι εξαρτητική, εξαρτητική σχέση με το συνέστημα του κεραυνοβόλου έρωτα που είπαμε προηγουμένως, του ενθουσιασμού της αρχής και τριγούσε στον ενθουσιασμό από τον ένα στον άλλο, από τον ένα στον άλλο. Αυτό δεν ήταν αληθινή αγάπη, αυτό δεν ήταν αληθινή ζωή που τη ζεις και τη χαίρεσε. Αυτό ήταν ένας εξαρτητικός πειραματισμός με fractions, με κλάσματα έρωτος. Δεν έχει ζήσει τίποτα στη ζωή σου ολόκληρο, τίποτα και είσαι 45 χρονών. 45 χρόνια, μια εξαιρετικά καλή ηλικία. Ακριβώ στα 45 μου. Λε ότι έχει λίγο καιρό παρακολουθήσει το κανάλι. Σω να έπεσε στην αντίληψή σου, ίσω και όχι. Εμένα στα γενέθλια μου στα 45 μου, με χώρισε ο δεύτερο μου σύζυγο και τότε ξεκίνησα πραγματικά να ζω. Όχι, ξεκίνησα να είμαι ευτυχισμένη και ξεκίνησα να είμαι μέσα στην τρελή χαρά. Αλλά ξεκίνησα να βλέπω τη ζωή από ένα μάτι άλλο. Ξεκίνησα να βλέπω τη ζωή μου ως δική μου. Και συνειδητοποίησα ότι δεν χρωστάω τίποτα στους άλλους. Στους μόνους που χρωστάω είναι στα παιδιά που γέννησα και τους χρωστάω συγκεκριμένα πράγματα το οποίο όφιλα να τους δώσω και οφείλω να τους δώσω και τους τα δίνω αλλά δεν χρωστώ τίποτα σε κανέναν άλλον. Δεν χρωστώ τίποτα στους γονείς μου για να είμαι παντρεμένη. Δεν χρωστώ τίποτα στην κοινωνία για να παρουσιάζω την εικόνα μιας επιτυχημένης γυναίκας που παντρεύτηκε που παρόλο που είχε χωρίσει πολύ μικρή ξαναπαντρεύτηκε και ούτω καθεξής. Εξαιρετική ηλικία τα 45. Θέλει αρετήν η ελευθερία, άρα χρειάζεται να συνεχίσεις τη ψυχοεκπαίδευση ίσως και πιο εντατικά και να κάνεις οξία ψυχοθεραπεία. Οξία, οξία. Είσαι πετυχημένη, είσαι δημιουργική, βγάζεις χρήματα, να πηγαίνεις δύο φορές την εβδομάδα στο ψυχολόγο. Όχι μία, δύο. Έτσι. Να κάνεις οξία ψυχοθεραπεία για να μπορέσει να βοηθήσεις τον εαυτό σου να βγει μέσα από αυτό το φαύλο κύκλο. Κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα και θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία επιτυχία που την έχω ξαναμοιραστεί, αλλά επειδή η κοπέλα εξακολουθεί να μου γράφει στο Instagram. Θυμάστε μια κοπέλα παντρεμένη, η οποία τα είχε φτιάξει με έναν τύπο εξαιρετικά προβληματικό, ο οποίο τη ζητούσε χρήματα. Και τη έλεγε: Θέλω τόσα για να κάνουμε σεξ. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή. Έχει καταφέρει επιτυχώς να αποκοπεί από εκείνη την τοξική σχέση και κάνει ψυχοθεραπεία. Έχει δύο χρόνια τώρα, 1,5 χρόνο πόσο έχει. Και η κοπέλα αυτή μου γράφει ταχτικά ότι ακούει όλα τα βίντεο καθημερινός συστηματικός και ότι πάει στη ψυχοθεραπεία και με ρωτούσε προχθές πώς ξέρω αν η ψυχοθεραπεία μου δουλεύει και μου έγραψε κάποια πράγματα για το πώς νιώθει όταν πάει στη ψυχοθεραπεία, πώς νιώθει όταν φεύγει από τη ψυχοθεραπεία, για το ότι ε, είναι η καλύτερη ώρα της εβδομάδας της αυτή που πάει στη ψυχοθεραπεία, ότι στη ψυχοθεραπεία θυμάται, την αξία τη, θυμάται ότι είναι ένα άνθρωπο αξιόλογο που δεν πρέπει να ξεπουλιέται κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά και, λοιπά. και τη είπα, θα συνεχίσει όσο χρειάζεται. Και τη λέω, και αν δυσκολεύεσαι με τα χρήματα, μου λέει, εδώ έβρισκα χρήματα για να δώσω στον παλιάνθρωπο άνθρωπο που με απειλούσε. Δεν θα δω ευρώ χρήματα να δώσω στη ψυχοθεραπεία. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, ο άνδρας σου είναι παθητικός. Η λέξη που τον περιγράφει είναι μία παθητικό. Δεν ξέρω τι έχει, ούτε και με ενδιαφέρει. Δεν είναι καλό άντρα. Δεν είναι καθόλου καλό άντρα, γιατί ένα καλό άντρα θα κρατούσε ζωντανή τη σχέση του με τη γυναίκα του. Ένα καλό άνδρα, όταν η γυναίκα του είχε ανήσυχο ύπνο, θα τη έλεγε: Ελά, Έλ αγάπη μου, να πάμε στο γιατρό, να πάμε στο ψυχίατρο, να πάμε στο ψυχολόγο, να δούμε τι έχει και βλέπει εφιάλτε και όλο το βράδυ ανακατεύεσαι μέσα στο κρεβάτι να σε βοηθήσω. Δεν θα πάει να κοιμηθεί σε ένα άλλο δωμάτιο και να τακτοποιηθεί. Με το να δουλεύει και να βλέπει ταινίε και να κάνει τα δικά του στο κινητό του και στην τηλεόραση. Δεν είναι καλό άνδρα αυτό. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Είναι Καλό άντρα αυτό. Που όταν η γυναίκα σου έχει ανήσυχο ύπνο, αντί να ανησυχήσει για το τι έχει η γυναίκα σου, τη λε να κοιμάσαι σε ξεχωριστά δωμάτια. Είναι καλό άντρα αυτό που έχει 10 χρόνια που δεν κάνουν σεξ με τη γυναίκα του και δεν κάνει κάτι για να το επιλύσει. Δεν τη λέει να πάνε μαζί σε ένα ψυχολόγο. Να κάνουν θεραπεία ζευγαριού ή έστω να πάνε σε ένα γυναικολόγο, να πάνε σε έναν ανδρολόγο, ουρολόγο, να δούμε τι γίνεται. Ο άντρας σου βολεύτηκε χειρότερα από σένα. Πολλεψάκια είναι. Και είναι και μεγαλοπρεπή. Έρχεται και σου λέει: ξέρει, σε χειρίζεται. Ξέρει πολύ καλά, είναι, είναι πονηρό. Ξέρει πολύ καλά τι να σου πει για να νιώσει ενοχέ και να παραμείνει εκεί πέρα. Είμαι σίγουρη ότι βολεύεται και οικονομικά. Είμαι σίγουρη. Γιατί από ό,τι άφησες να εννοηθεί μέσα από το email σου. Εσύ είσαι πιο μορφωμένη από αυτό. Λε ότι τι ωραία που τα λε, τι ωραία τα ψέματα που λέμε στον εαυτό μα. Τι ωραία που τα λε. Ο άντρα μου είναι ένα υπέροχο άντρα. Πάντα εκεί στα δύσκολα. Στα εύκολα πού είναι. Πού είναι στα εύκολα. Ο καλό άντρα, η καλή γυναίκα, ο καλό φίλο, ο καλό γκόμενο, η καλή γκόμενα, ο καλό άνθρωπο με τον οποίο συνδέεσαι μαζί του. Είναι και στι χαρέ σου εκεί. Είναι και στις περιπέτειες σου εκεί, είναι και στις εξόδους σου εκεί, δεν είναι μόνο στα δύσκολα. Με μια ματιά για τα πράγματα αγαπητική μαλακή, με μια ματιά για τα πράγματα παθητική. Παθητική, δεν λέω πολλά, δεν κάνω πολλά να μην ξεβολευτώ. Είναι ένα ικανό στη δουλειά του άνδρας, αυτό δεν μπορώ να το αφισβητήσω. Όχι μορφωμένο, αλλά άξιο με μια παιδεία και οριμότητα που μοιάζει έμφυτη. Ξέρει πόσε γυναίκε από εμά έχουμε ξεγελαστεί από το βλέμμα ενό ανθρώπου παθητικού και πλήρω παρετημένου από τη ζωή που μα φαινόταν φιλοσοφικό και όριμο. Και κάποιοι ο οποίος δεν έλεγε πολλά και δεν έκανε πολλά και νομίζαμε ότι είχε κατακτήσει Δεν ξέρω εγώ το πιο έβδομο ο ένα το δώμα οριμότητας Ενώ στην ουσία φυλαγότα για να μην χαλάσει τη βολή του Έμφυτη οριμότητα, δεν υπάρχει έμφυτη οριμότητα φιλενάδα Θέλει αρετήν και τόλμη να αποκτήσει οριμότητα Θέλει ψυχοεκπαίδευση, θέλει ψυχοθεραπεία Θέλει να είσαι ειλικρινή και να ανοίξει κατάματα τα μάτια σου με τη ζωή. Τι καλό άντρα είναι αυτό που έρχεσαι και του λε να χωρίσει και δεν σε ρωτάει. Τι γίνεται, κόρη. Έχει 10 χρόνια να γαμηθούμε εμεί. Έχει πηδηχτεί με άλλον. Και να σου πει αν έχει πηδηχτεί και αυτό με άλλε ή με άλλου. Λέω με άλλου γιατί ξέρω παρόμοιε περιπτώσει. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον άντρα σου. Θα σκοτώσω το μιγάκι. Ξέρω παρόμοιε περιπτώσει οι οποίοι πήραν μια γυναίκα επειδή αυτή η γυναίκα ήταν νεότερη, ήταν όμορφη, ήταν επιτυχημένη, έβγαζε καλά χρήματα. Αυτή ήταν ομοφιλόφιλη. Έκρυβαν την ομοφιλοφιλία του όμω. Δεν λέω για τον άντρα, σου λέω για άλλη περίπτωση. Έκρυβαν την ομοφιλοφιλία του καλά. Ηταν απλοί άνθρωποι, δεν είχαν πάει πανεπιστήμιο, δεν είχαν σπουδάσει, αλλά έδειχναν μια ωριμότητα. Ήταν στο σπίτι, ήσυχοι, δεν ξέρω εγώ τι. Η γυναίκα του ένιωθε τρομερέ ενοχέ που είχε μια σχέση. Τώρα μιλώ για μακροχρόνια σχέση αυτή η γυναίκα, όχι όπω αυτή που είχε εσύ για, για έτσι πεταχτά. Αυτή ένιωθε ενοχέ που είχε μια μακροχρόνια σχέση με έναν άλλον άχρηστο, μαλάκα, πεταμένο τέλο πάντων, όπω και να έχει. Και μετά στο τέλο ανακαλύπτει μηνύματα στο κινητό του που είχε με νεαρά αγόρια αυτός. Νεαρά αγόρια ενώ ενήλικα, άνω των 18. Και τη είχα πει: Ψάξε το, ψάξε το γιατί αυτό που δεν κάνετε σεξ και δεν έχει παράπονο που δεν κάνετε σεξ και νιώθει μια, καλά, μια χαρά να κάθεται στο σπίτι και να κάνει τον νοικοκυρό και εσύ να δουλεύει και να ταξιδεύει για τη δουλειά σου, αλλά να φέρνει τα χρήματα στο σπίτι. Μήπω μάνα μου και αυτός δεν είναι straight. Και τελικά δεν ήταν. Δεν ξέρω για τον άντρα σου, αλλά μια περίπτωση ενό άντρα ο οποίο μπορεί να βολευτεί με μια γυναίκα που δεν κοιμάται μαζί του, αλλά κοιμάται με άλλου, είναι και του κρυπτομοφιλόφιλου. Δεν ξέρω αν είναι, λέω. Ωστόσο δεν έχει επίση ένα πολύ γοητευτικό άνδρα. Όμορφο, τολμώ να πω ακόμη και σήμερα στα 55 του. Το ότι είναι όμορφο δεν σημαίνει τίποτα. Τίποτα απολύτω. Ε, θα μείνει μαζί του επειδή είναι όμορφο. Ωστόσο δεν έχει ενδιαφέροντα όταν τελειώνει με τη δουλειά, κάθεται συνέχεια σπίτι και βλέπει ταινίε, δεν έχει χιούμορ, σπάνια κινητοποιείται αν δεν το ξεσηκώσω και δεν επιμείνω εγώ. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει μια δικιά του ζωή που να είναι στο κινητό του, να είναι αλλού. Ή μπορεί να είναι και αυτός κατάθλιψη, ή μπορεί να είναι απλός βλάκας. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει την άντρα σου. Αυτό μας ενδιαφέρει ότι εσύ τον μεγαλοποιείς. Και ότι τον θεωρείς πολύ σπουδαίο και πολύ ιδανικό και νιώθει και που τον απατάς και δεν είναι την κυβέρνηση, ελευθερία και είναι και η ασφαλεία σου. Λοιπόν, εδώ θέλω να τονίσω ότι θεωρώ ότι δεν είναι καλή ιδέα να πατούμε τον άνδρα μα, ούτε καλή ιδέα να πατούμε την γυναίκα μα. Θέλω να το υπερτονίσω. Και θέλω επίση να πω ότι εγώ δεν έχω απαντήσει ούτε τον πρώτο μου άνδρα, ούτε τον δεύτερο, ούτε κανέναν με τον οποίο είχα σχέση. Ποτέ δεν έχω απαντήσει. Και όταν μιλάω για την περίπτωση ότι το τρίτο πρόσωπο δεν ευθύνεται. Για την απιστία δεν το λέω από το χώρο του ότι έχω κάνει και εγώ απιστία ή οτιδήποτε άλλο και γι' αυτό το υποστηρίζω. Λέω τις αλήθειες. Για την απιστία ευθύνονται τα δύο πρόσωπα που είναι μέσα στη σχέση. Και κυρίως αυτός που κάνει την απιστία. Κάποιες φορές μπορεί να ευθύνεται και αυτός που δεν κάνει την απιστία με την παθητικότητα του. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις. Υπάρχουν άντρε οι οποίοι είναι θυσμένοι στο σεξ και είναι θυσμένοι στι σχέσει, οι οποίοι όσο τρυφερή, δοτική, ερωτική, σεξουαλική, παρούσα, super duper wow να είναι η γυναίκα του, θα πηγαίνουν να πηδήξουν κι άλλε γιατί έχουν κόλλημα, γιατί έχουν εξάρτηση. Υπάρχουν άνδρες οι οποίοι θέλουν να έχουν μία σχέση με τη γυναίκα τους ολοκληρωμένη σε όλα τα επίπεδα και η γυναίκα τους δεν τους κάθεται και η γυναίκα τους δεν ασχολείται μαζί τους και η γυναίκα τους είναι στον κόσμο της και μπορεί να καθίσουν και 10 χρόνια που να μην κάνουν σεξ με τη γυναίκα τους και να την παρακαλάνε να κάνουν και αυτή να μην δέχεται να κάνει και μετά όταν χωρίσουν να βρουν άλλη. Εξαρτάται από την κάθε περίπτωση. Λοιπόν, οξία ψυχοθεραπεία... Γιατί ε, Όντω είναι χαωμένο το μυαλό σου. Είναι καινούργια λέξη αυτή, το χαωμένο, χαοτικό. Είναι χαωμένο το μυαλό σου. Από πάντα σου πρέπει να έχει καταθλίψει. Έχει μία τάση προ τι εξαρτήσει. Αυτά διορθώνονται με ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και αντικαταθλιπτική θεραπεία που θα σου συνταγογραφήσει ψυχίατρο. Σου κι εγώ, ο οποίο θα σε εξετάσει, θα σε διαγνώσει και μετά. Και. και. Άκου, το έχει καταλάβει πώ είναι το πράγμα. Όταν είσαι ελεύθερος δεν σημαίνει ότι είσαι με στην τρελή χαρά. Όταν είσαι ελεύθερος δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κατάθλιψη. Όταν είσαι ελεύθερος δεν σημαίνει πως δεν αντιμετωπίζεις δαίμονες, αλλά αντιμετωπίζεις τους δικούς σου δαίμονες. Όχι τους δαίμονες των άλλων. Του άντρα σου, για παράδειγμα, ο οποίο κάθεται εκεί πέρα παθητικός και στην ουσία εκπέμπει μια παθητική επιθετικότητα. Όταν είσαι μόνος σου, αντιμετωπίζεις τα δικά σου σκατά, που ξέρεις πως εσύ τα κάνεις ή εσύ δεν τα κάνεις, αντιμετωπίζεις κατάματα τα προβλήματα σου, αντιμετωπίζεις την κατάθλιψη που έχεις, την πιάνεις από τα κέρατα, από τα μαλλιά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο και πας και τη θεραπεύεις και μαθαίνει να ζει τη ζωή στηριζόμενη στις δυνάμεις σου, στηριζόμενο στις δυνάμεις σου. Εσύ τώρα, ενώ εξαντλείσαι δίνοντας υπερβολικές δυνάμεις παντού, έχει τη ψευδέστηση ότι στηρίζεσαι πάνω στον άνδρα σου, ενώ στην πραγματικότητα ξεζουμίζεσαι και από αυτό. Με τι ενοχέ και τι τύψει. Να σου πω κάτι, εγώ δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να νιώθω ενοχέ. Δεν θέλω να ταλαιπωρούμε. Και πώ το καταφέρνω αυτό το να μην νιώθω ενοχέ, δεν απάτω. Και του χωρίζω όταν καταλάβω ότι είναι μαλάκι. Εντάξει. <laughs> Θυμηθήκα τώρα μια ιστορία. <laughs> μια φίλη μου παραπονιόταν για τον άντρα τη για κάτι πολύ μικρό. Ήταν ε, το 2002, το 2003 η κουβέντα. Εγώ χώρισα από το μέτρα το παιδιών το 2001. Και μου κατηγορούσε τον άντρα για κάτι το οποίο δεν το θεωρούσα σημαντικό. Γιατί λέω, αγάπη μου, κοίτα, μην μου λε παραπάνω, γιατί εγώ με πολύ λιγότερα του χωρίζω. Από τότε τώρα ψεύδω, το ξανακατηγόρησε. Και είναι καλά μαζί με τον άντρα Γιατί όντω ήταν και βλακίε που παραπονιούν. Λοιπόν. Παίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, αναλαμβάνουμε τα δικά μα κατά εμεί. Χεστήκαμε τη γνώμη έχουν οι γονεί μα για τον άντρα με τον οποίο υποφέρουμε. Παντρεμένε. Άμα είσαι παντρεμένη με έναν άντρα και υποφέρει, πώ γίνεται να είναι πολύ καλό και πολύ τρυφερό και Πώ η επίκληση στο συνέστημα, πώ η χειριστικότητα να σου λέει Δεν μπορώ να έχω δίπλα μου ένα λεπτό να το δω εδώ πέρα. Τι λέει, τι λέει. Του είπα πρώτη φορά του άντρα μου πως σκέφτομαι ακόμη και το χωρισμό, αλλά τρελαίνομαι στην ιδέα να τον πληγώσω και να διαλύσω την κοινή ζωή μας. Ποια κοινή ζωή θα διαλύσεις κόρη, τίποτα δεν έχετε εκείνο. Ποια κοινή ζωή θα διαλύσεις, απλώς θα ξεβολευτεί αυτός που κάθεται και τρώει και πίνει σπίτι σου. Και εγώ πώς θα ζω χωρίς αυτόν. Εγώ απορώ πώς ζεις μαζί με αυτόν. Και εκείνο ήρεμα με απάντησε: Δεν μπορεί να σκέφτεσαι πάντα του άλλου. Εγώ δεν μπορώ να ελέγξω πάντα τα πράγματα. Δεν ξέρω καν τι θα μου συμβεί αύριο. Αλλά αν εσύ αισθάνεσαι πω δεν μπορεί, τότε να δει τον εαυτό σου. Δεν παίρνει καμία ευθύνη. Νύπτει τα χείρα του. Και κάνει επίκληση στο δικό σου συνέστημα ενοχή και ευθύνη. Εγώ είμαι σίγουρη ότι ξέρω τι ξενοπηγέσαι. Είμαι σίγουρη. Και ότι νιώθει και μια ανακούφιση που το κάνει, γιατί δεν... θα νιώθει ενοχέ και θα είναι πιο πιθανό να κάθε εκεί. Δεν θέλω ένα δυστυχισμένο άνθρωπο δίπλα μου και δεν σου αξίζει, μου είπε. Και αμέσω πάλι έτρεξα στην αγκαλιά του και του έλεγα πόσο υπέροχο άντρα είναι και πώ να τον εγκαταλείψει κανεί. Ρε Μαλάκα, άμα δεν θε ένα δυστυχισμένο άνθρωπο δίπλα σου και δεν αξίζει τον άνθρωπο δίπλα σου να είναι δυστυχισμένο, γιατί δε, δεν τα κάνει όλα, μπουτάνα. Γιατί δεν τα σηκώνει όλα ίσα πάνω και να μιλήσει ανοιχτά και καθαρά. Και εσύ με τη γυναίκα σου, δώσε και στον άντρα σου να δει το βίντεο. Αν θε να μάθει από επίσημα χείλη ότι τον έχει απαντήσει σε, δύο, σε δύο, με δύο διαφορετικού άντρε. Γιατί δεν τα κάνει όλα που τα αν δεν θέλει να έχει έναν αντιστοιχισμένο άνθρωπο δίπλα σου. Φτάνει με τα μεγάλα λόγια. Φτάνει με τι μαλακίε. Φτάνει με την παθητικότητα. Θε πραγματικά να σε μαζί μου, κάνε πράξει. Θε να έχουμε μια υγιή σχέση, συμπεριφέρ σου υγιώ. Δεν είναι υγιή στάση και συμπεριφορά να πηγαίνει δουλειά και μετά να παλαβώνει στην τηλεόραση. Δεν είναι έτσι τα ζευγάρια. Άτε! 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 Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία και αληθινή αγάπη προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους. Λυπάμαι αγάπη μου, αλλά ο άντρα σου δεν σε αγαπάει αληθινά, ούτε εσύ τον αγαπάς αληθινά και το πιο θλιβερό από όλα είναι ότι δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Οξία ψυχοθεραπεία, συστηματική ψυχοεκπαίδευση, Επίσκεψη στο ψυχίατρο, διάγνωση για κατάθλιψη, αντικαταθλιπτική θεραπεία και πάμε για να ζήσεις τα καλύτερα σου χρόνια. Και τα καλύτερα χρόνια δεν έχουν να κάνουν ούτε με πηδήματα, ούτε με σεξ, ούτε με οργασμούς. Είναι και αυτά μέσα. Αλλά τα καλύτερα χρόνια είναι το να νιώθεις ότι ζεις για εσένα και ότι είσαι εσύ. Και ότι οι σχέσεις σου με τους άλλους ανθρώπους είναι αυθεντικές. Θα πω αυτό το παράδειγμα κλείνοντα ότι στα γενέθλιά μου, στα 45 μου, ένιωσα μια τεράστια ανακούφιση όταν με χώρισε ο δεύτερος μου σύζυγος, γιατί τον τελευταίο καιρό ένιωθα ότι έλεγα ψέματα στον εαυτό μου και έλεγα ψέματα και σε εσά εδώ στο κανάλι, όσοι είσαστε στο κανάλι τότε μέσα στην πανδημία θυμάστε, γιατί παρουσίαζα στην κάμερα κάτι που τα ψευδές. Είχαν ήδη ανοίξει τα μάτια μου, αλλά ήμουνα σε μια κατάσταση όπως είναι η κοπέλα εδώ. Και με ανακούφισε αφάνταστα με το να με χωρίσει. Πέρασα δύσκολα με το ου, πολύ. Αλλά πολύ καλύτερα από το να είμαι φυλακισμένη και να το παίζω κάτι που δεν είμαι. Η αυθεντικότητα, το να ζεις τη ζωή σου αυθεντικά, το να είσαι πραγματικά ο εαυτός σου και να μην υποκρίνεσαι ότι είσαι κάτι που δεν είσαι, είναι ασύγκριτης αξίας συνέστημα και είναι ο μόνος δρόμος προς την ψυχική υγεία, την ισορροπία και την ευδαιμονία. Μας το εύχομαι. Μου. καλό μήνα.